Το γεγονός είναι ότι ο Ολυμπιακός για μια ακόμα φορά παίζει πολύ καλή άμυνα σε ένα μεγάλο παιχνίδι φέτος και παίρνει αυτό που του αξίζει, πάει σε ένα τελικό Champions League. Ποια είναι τα πρώτα συναισθήματα μετά την πρόκριση? Εντάξει, είναι μια μεγάλη νίκη αυτή τη στιγμή που πάμε στο τελικό. Παίξαμε όντως πολύ καλή άμυνα. Αυτό είναι το κλειδί σε όλα τα παιχνίδια μας. Τώρα βέβαια από τώρα μέχρι και αύριο πρέπει να το ξεχάσουμε και να πάμε στο επόμενο για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Το γεγονός ότι η ομάδα φέτος δείχνει μια πολύ μεγάλη συνέπεια και σταθερότητα είναι ένα κλειδί για αυτή την πορεία που την φέρνει πάλι για δεύτερη φορά σε 3 χρόνια στο τελικό Champions League. Σίγουρα, σίγουρα. Και το σημαντικό είναι η άμυνα που είπες, αυτό είναι το κλειδί. Γιατί στην επίθεση μπορεί να υπάρχουν καλές μέρες ή κακές μέρες. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να μπει μια μπάλα δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω, και αυτή η διαφορά είναι 2 εκατοστά. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι το σημαντικό είναι στην άμυνα να παίζουμε καλά, που το κάνουμε φέτος, να καταφέρουμε και αύριο να βάλουμε δύσκολα στον αντίπαλο. Μακάρι να είμαστε εμείς οι νικητές. Αλέξτε, και μια κουβέντα για τον κόσμο. Νομίζω σήμερα σας βοήθησε πάρα πολύ. Ειδικά στο τελευταίο 8 λεπτό που ήταν όλα σε μια λεπτή κόκκινη γραμμή, ήταν σε μια απίστευτη ισορροπία. Νομίζω ότι ο κόσμος έπαιξε μπάλα εντός αγωγικών. Ναι. Φώναζε, μας έδωσε τεράστιο κίνητρο, μας έδωσε τεράστια δύναμη για να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη. Όπως και είδαμε και στο τελευταίο 8 λεπτό, κάναμε ένα 2-0 και μπορέσαμε και πήραμε αυτή τη διαφορά που κερδίσαμε. Τώρα από εκεί και πέρα τον ευχαριστούμε τον κόσμο, ελπίζουμε αύριο να είναι ακόμα περισσότερος και να καταφέρουμε να του δώσουμε αυτό που θέλει.